πάντα. Έλα, μαζέψου. Κάτσε κομψιδά. Ωραία. Παρακαλώ, σας τον παραδίδω εγώ. Πάτε μια υπογραφή εδώ πέρα και μετά κάντε ό,τι σας φωτίσει ο μεγαλοδύναμος. Τι είναι αυτό? Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για όσα θα ξεστομίσει ο νέος Μπόγκολης το επόμενο μισάωρο. Γιατί είναι τόσο ασυγκράτητος ο κύριος Κοψιδάς? Ρωτάς τέτοιο πράγμα να πούμε για το γιορτή του Κοψιδά, κοπελιά? Πας καλά, έλα Παναγία μου. Μιλάμε για το μοναδικό εν Ελλάδη άντρα που έχει 6 μήνες να πάει τουαλέτα προς ψηλού του. Γιατί? Γιατί δεν προλαβαίνει. Έχει απασχολημένο το κανελόνι του 24 ώρες το 24ωρο. Ευχαριστώ. Κύριε Κοψιδά, είναι αλήθεια όλα αυτά που ακούγονται για εσάς? Δεν με νοιάζει τι λέει για μένα ο κόσμος, κυρία Καραβακύρη μου. Το μόνο που με νοιάζει είναι να λέει σωστά το όνομά του. Ποιου? Αυτού, 1-0. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιο είναι το πιο περίεργο ή άβολο μέρος το οποίο έχετε ερωτοτροπήσει? Ένα σμαρτάκι στα Ρίζια Εύρου το Δεκέμβριο 2014. Έξω είχε πλην 13 και μέσα ήμασταν εγώ 98 και μια κοπέλα 87 χωρίς τα κούνια. Και πώς χωρέσατε? Έλα μου ντε, θα φέρει το πόδι μου γύρω από το λαιμό σαν το Μάικλ Τζάκσον στο Smooth Criminal, με το δεξί χέρι κρατιόμουν από το χειολαβή και με το αριστερό έβαζα κόντρα μην τσουλήσει τα μάξι στην κατηφόρα και κλάψει η μάνα του ρωτόκου. Και τελικά τι έγινε? Σε 3 ώρες μετά η ειδική βοήθεια να μας πάρει, γιατί δεν έπαιρνε μπρος τα μάξι. Βρήκα νοθευμένο το καύσιμο του ρεζερβουάρ. Νοθεία από βενζινά? Όχι, λάθος σημάδι από κοψιδά. Μη κολλήκανε! Μη κολλήκανε! Τι έγινε καλέ? Πρέπει να το περάσω από τα πιτς. Δεν είναι να το αφήσει πολύ ώρα, Λάσκα, κυρία. Υπερθερμαίνει το κινητήρα του. Τι θα του κάνετε δηλαδή? Και τώρα θα δεις. Ήρεμα εσύ. Ήρεμα, Γιώργη. Γιατί το κάνετε αυτό? Δεν τον είχατε σκευαστεί. Ανά 10 λεπτά πρέπει να σβήνουμε τη φωτιά του πριν θεργέψει και μας πάρει όλους παραμάζωμα. Και κάνετε συνέχεια όλο αυτό το πράγμα? Όχι, εγώ τελείωσα. Στο μισάωρο όμως έρχεται η τροφόρα του Δήμου. Του ρίχνει νερό, αλλά συνήθως δεν έχει πολύ. Γιατί? Γιατί περνάει πρώτα από το Sky, ανεφοδιάζει την κοσιόνη πριν το δελτίο. Και στη μία ώρα τι γίνεται? Ανάλογα το μέγεθος της πυρκαγιάς. Αν είναι απλή φωτιά, επιχειρούν 2 καραντέ. Εάν είναι μέγα πυρκαγιά, σηκώνεται. Όχι του Κοψιδά. Σηκώνεται του Περιέφ. Κύριε Κοψιδά, δεδομένης της εμπειρίας σας, τι συμβουλή θα δίνατε στους νέους ανθρώπους? Να μην σταματάνε να εκπλήσουν αυτόν ή αυτήν με την οποία μοιράζεται τον πολυέλαιο. Τον πολυέλαιο? Ένα από τα αγαπημένα μου hot spots. Όχι ότι απορρίπτω ανάκλητα τύπανοκασέλες, τείχους, σε ώρες, πέργολες, νεροχύτες, τραμπολίνες και καταπέλες, αλλά στον πολυέλαιο είναι άλλη φάση. Κύριε Κοψιδά, η διάρκεια έχει κάποια σημασία για εσάς? Τεράστια. Γι' αυτό και πάντα ενημερώνω την υποψήφια αναβάτη του Interstellar μου. Τι εννοείται? Ότι ένα λεπτό στο πλανητικό κρεβάτι του Κοψιδά ισοδυναμεί με 7 χρόνια στη γη. Πέρυσι που είχαμε πάει με την 30χρονη παρτενέρ μου Σαββατοκύριακο στα Τζουμέρκα, μόλις γύρισε είδε τα τρισέγγωνα της παντρεμένα με παιδιά να την περιμένουν να τους μοιράσει τη σύνταξη. Σταρ! Μην κουνηθεί κανείς, αχίλητοι όλοι, ρε! Τι συνέβη, καλέ! Κουνήθηκε το μουστάκι του! Και τι σημαίνει αυτό? Μεγάλο δρόμο θα διαβείς! Δεν καταλαβαίνω! Παιδάκι μου, όταν κουνάει ο Κοψιδάς το μουστάκι του, σημαίνει ότι ο Ταύρος ξυπνάει! Και τι θα κάνετε? Το ταυρομάχο θα κάνω! Τι να κάνω, δεν υπάρχει άλλη λύση! Πρέπει να κερδίσω χρόνο μέχρι τις 12 το βράδυ! Τι συμβαίνει στις 12 το βράδυ, δηλαδή? Υποστολή σημαίας του Κοψιδά σημαίνει! Μην κουνήθηκε κανείς! Έλα, γόρι, ήρεμο στάσε! Ήρεμο στάσε! Προσοχή, κυρία, κλείστε τα πόδια! Από εδώ τώρα, καθημερινή έξοδο! Έλα, Κοψιδά! Έλα, Κοψιδά!